Ναι, ήταν μια συνεδρίαση με όχι πολλά θέματα. Έγινε όμως γρήγορα γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα σχετικό με τη μεταφορά μαθητών. Συνεδρίαση με λίγα σε αριθμό θέματα πραγματοποίησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έδρα της Περιφέρειας στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Τα βασικότερα σημεία της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που ετέθησαν σταχυολόγησε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος. Τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής συνεδρίασης. Καταρχήν, ένα πολύ σημαντικό θέμα που είχε να κάνει με την Μεσσηνία αυτή τη φορά ήταν η προκήρυξη θέσεων σε λαϊκές αγορές, είτε για υφιστάμενους παραγωγούς είτε για νέες θέσεις. Προκηρύσουμε τις θέσεις οι οποίες είχαν αποβεί άγονες στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Είναι μια αρμοδιότητα που έχει περιέλθει στις περιφέρειες σχετικά πρόσφατα, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν από σήμερα, και με πολύ συστηματικό τρόπο προκήρυσονται όλες οι θέσεις. Και επαναλαμβάνω και αυτές που έχουν γίνει άγονες από προηγούμενους διαγωνισμούς για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και παραγωγών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, αλλά και της αγοράς. Το δεύτερο σημαντικότερο θέμα είχε να κάνει με την δακοκτονία στην Κορινθία. Στις υπόλοιπες τέσσερις περιφερειακές ενότητες οι διαγωνισμοί δακοκτονίας τρέχουν από την προηγούμενη χρονιά, γιατί είναι τριετής. Στην Κορινθία, που είναι μικρότερο το μέγεθος όσον αφορά στην δακοκτονία, προκηρύξαμε τον διαγωνισμό για το 2024. Το κάναμε εκτός ημερησίας διατάξεως, προκειμένου να κερδίσουμε έστω και τις λίγες ημέρες μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, διότι η δακοκτονία αφορά ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και τέλος, είχαμε θέματα με τη μεταφορά μαθητών. Βρεθήκαμε και στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλουμε κυρώσεις σε συγκεκριμένο μεταφορέα, επειδή είχε διαπιστωθεί παρέκκληση από τις οφειλόμενες υποχρεώσεις του σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Στον τομέα αυτό δεν κάνουμε καμία έκπτωση και αυτό γίνεται εκ μέρους όλων στην Περιφερειακή Αρχή, έτσι ώστε η μεταφορά μαθητών που εκτελείται με πάρα πολύ καλό τρόπο σε όλη την περιφέρεια, τα προβλήματα που διαπιστώνονται, το βλέπετε κι εσείς ότι είναι ελάχιστα και επιλύονται άμεσα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα θέμα υψηλής σημασίας, έχει να κάνει με μικρά παιδιά, έχει να κάνει με την ασφάλειά τους και εκεί δεν υπάρχει καμία έκπτωση εκ μέρους μας. Έγινε λοιπόν αυτό, όπως επίσης λύθηκαν και άλλα τυπικά θέματα που είχαν να κάνουν με τροποποίηση δρομολογίων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.